Διοργανώθηκε στη Λέσχο Μωτινέων με πρωτοβουλία του πρώην Υπουργού Ευελπίδη Σιλιανίδη μια ξεχωριστή εκδήλωση συνάντηση τη τέχνη, του πνεύματο και τη πολιτική πάνω στη σύγχρονη ταυτότητα του ελληνικού πολιτισμού, όπου η Κομωτινή υποδέχτηκε του Μίκη Θεοδωράκη και Κωνσταντίνου Γουλιάμο. Το έργο τη παρουσίασαν ο συγγραφέα Γιάννη Μαραγδί και ο πολιτικό Ευελπίδη Σιλιανίδη. Την έχω στην καρδιά μου, είναι η δεύτερη φορά που έρχομαι τον τελευταίο χρόνο. Πέρυσι, αυτή περίπου την εποχή, με βράβευσε ο Δήμος και στην Κομωτινή έρχομαι σαν ένας Έλληνας των κάτω άκρων της χώρας, από την Κρήτη, διότι είμαι η Μακεδονία, η Θράκη, τα Ιόνια νησιά και η Κρήτη είναι η άκρη της Ελλάδος που είναι το κέντρο της όμως, διότι τα μεγάλα γεγονότα από πάντα σχεδόν συνέβαιναν στην περιφέρεια και όχι στο κέντρο, αν εξαιρέσει την Αθηναϊκή Δημοκρατία. Ως εκ τούτου έρχομαι εδώ να συμβάλλω και εγώ με τις δυνάμεις μου στην ενίσχυση του ελληνικού αισθήματος σε μια περίοδο που βάλεται. Παρουσιάσαμε το βιβλίο του Μίκη Θοδωράκη, του μεγάλου Μίκη Θοδωράκη και του πρίτανη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου στην Κύπρο, του Κώστα του Γουλιάμου, το οποίο είναι η διαλεκτική της αρμονίας, όπου βάζει αυτό το βιβλίο στο κέντρο της σκέψης τον ελληνισμό και τη διαχρονικότητα του ελληνισμού. Σε αυτό το κάλεσμα λοιπόν, βεβαίως θα έπρεπε να ήμουν παρόν και είμαι παρόν. Εδώ μου έγινε ήδη πρόταση να κάνω τον Καραθεοδωρή, που είναι η μεγάλη προσωπικότητα της Τράκης, ένας μεγάλος επιστήμονας και ένας μεγάλος Έλληνας. Μην ξεχνάτε ότι στη σφραγίδα του είχε το κεφάλι του Απόλλωνα. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι, τώρα ετοιμάζω ίσως όπως γνωρίζετε τον Καποδίστρια. Να ευχόμαστε ότι θα μπορέσει να ξεπεράσει τα εμπόδια ο Καποδίστριας για να φτάσουμε και στον Καραθεοδωρή ίσως. Η τέχνη δεν κοιτάζει τις δυσκολίες της εποχής. Η τέχνη πρέπει να έχει καθαρή ψυχή και να υπηρετεί το αγαθό. Το πότε ας πούμε θα επικοινωνήσει με το αγαθό της ψυχής του κάθε έργου ο κάθε άνθρωπος ή ο κάθε Έλληνας είναι του κάθε ανθρώπου. Εμείς πρέπει να κάνουμε το καθήκον μας. Να είμαστε υπερήφανοι ότι είμαστε Ελλήνες, χωρίς έπαρση, αλλά και χωρίς να σκύβουμε το κεφάλι στους άλλους. Κρατώντας βέργα λιγαριάς και στη Σεβίλια πάει. Κάτω απ' τα κλόνια μιας φτελιάς χωροφυλάκι και τον πιάνουν.